τρίτο Πανελλήνιο Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Ελληνικό Κέντρο Επιστημών και Τεχνών σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Και είχε τίτλο το συγκεκριμένο «Τα μαθηματικά είναι παντού» και περιέλαμβανε μία ομιλία του Μανώλη Κέλλη, του καθηγητή του MIT, σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, το πώς επηρεάζει την ανακάλυψη και τη διαρεύνηση του γενετικού κώδικα. Καταρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνετε. Είναι γνωστό το γενικότερο κλίμα της παρακμής που επικρατεί και η προσπάθεια των κολυβιστών να περιορίσουν και να θάψουν ακόμα κάθε τι το ξεχωριστό. Για μένα είναι η δεύτερη διάκριση σε αυτό το διαγωνισμό. Είχα λάβει μέρος και το 2021 σε αντίστοιχο, λύνοντας τους άλλους γρίφους σε 17 μόλις λεπτά. Στο προηγούμενο δεν είχα λάβει μέρος επειδή έλειπα σε ένα ταξίδι στην Ισπανία, σε Εράσμους. Η λύση των γρίφων για μένα είναι μια καθημερινή συνήθεια, διασκεδαστική θα έλεγα. Την κάνω από πολύ μικρή ηλικία και σε ηλικία 12 ετών είχα καταφέρει να λύσω και το γρίφο του Einstein. Εγώ έχω υιοθετήσει στη ζωή μου μαθηματική σκέψη. Όταν γνωρίζεις μαθηματικά, πιστεύω ότι ξέρεις και να σκέφτεσαι και να ενεργείς. Ακόμα και για να διαβάσεις ιστορία, χρειάζεται να γνωρίζεις μαθηματικά για να διαχωρίσεις τα αίτια, τις αφορμές, τα αποτελέσματα, τις συνέπειες, αλλά και ακόμα για να τα βάλεις σε μια χρονική σειρά, πρέπει να ξέρεις μαθηματικά. Τα μαθηματικά είναι πηγή όλων των επιστημών. Όπως αναφέρθηκε και ο Μανώλης Κέλλης, ο καθηγητής του MIT στο τρίτο φεστιβάλ που έλαβα μέρος, στη σημασία των μαθηματικών και μετέπειτα της τεχνητής νοημοσύνης, στην διερεύνηση και στην ανακάλυψη του γενετικού κώδικα. Πιστεύω ότι είναι ατυχές το γεγονός που έβγαλαν τη στερεομετρία από τα σχολεία και φυσικά στο ότι περνούν στο μαθηματικό με λιγότερο από τη βάση. Αυτό είναι κακό κυρίως και για τα παιδιά που είναι θύματα αυτών των επιλογών. Επίσης, ακόμα και οι αρχαίοι σοφοί μάθαιναν πρώτα μαθηματικά και αργότερα προχωρούσαν σε οποιαδήποτε άλλη επιστήμη. Είτε αυτό είναι φιλοσοφία, είτε ιστορία, είτε ρητορική, είτε ακόμα και ιατρική. Όπως και στην Ακαδημία του Πλάτωνα έξω υπήρχε η επιγραφή Μηδής Αγιομέτρητο Σύτο. Οπότε πιστεύω ότι τα μαθηματικά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας. Φυσικά και με αγγίζουν θέματα τα οποία αφορούν την κοινωνία σήμερα. Δεν γίνεται να έρχομαι σε επαφή με ανθρώπους στην καθημερινότητά μου, με τους προβληματισμούς τους, με τις δυσκολίες τους, με τα άγχη τους και εγώ να παραμένω απαθής. Θέλω να ελπίζω ότι και εγώ κάποια στιγμή θα βάλω το λιθαράκι μου στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της κοινωνίας. Πιστεύω ότι η ματιά των νέων πρέπει να είναι καθαρή σήμερα. Πρέπει να μπορούν να ονειρεύονται, να ταξιδεύουν και να πετούν με τα δικά τους φτερά. Ακούω πολλές φορές τους μεγάλους σήμερα να λένε ότι η νέα γενιά δεν προσέχει, δεν νοιάζεται για τίποτα και πολλές φορές αναρωτιέμαι και παρεμβαίνω στη συζήτηση. Και τους ρωτάω, μα για ποιο λόγο κρίνετε το δικό σας προϊόν, το δικό σας δημιούργημα. Οι νέοι θέλουμε καθαρά πράγματα από τους πολιτικούς. Θέλουμε να ανακτηθεί αυτή η εμπιστοσύνη που έχει χαθεί τόσα χρόνια και να μην μας υπόσχονται πράγματα που δεν μπορούν να υλοποιήσουν οι ίδιοι. Ιδανικό κόμμα και ιδανικός πολιτικός δεν υπάρχουν. Άλλωστε, πολιτική είναι η τέχνη του εφικτού. Εγώ θα ήθελα από μια κυβέρνηση να μου εξασφαλίζει παιδεία με πρότυπο τα καλά πανεπιστήμια του εξωτερικού. Εθνική άμυνα της χώρας, αξιοκρατία παντού, κοινωνικό κράτος, μισθοί, συντάξεις, υγεία, παιδεία. Ο φασισμός πέθανε το 45, ο κομμουνισμός το 89. Έμεινε λοιπόν ο φιλελευθερισμός και εγώ όταν έρθω σε κατάλληλη ηλικία να ψηφίσω, θα επιλέξω τον πολιτικό που τον εκπροσωπεί. Βέβαια, θα ήθελα και τα στελέχη του κόμματος που θα επιλέξω να είναι τύπου Πιερακάκη. Φυσικά, ο σεισμός ήταν ένα τραγικό γεγονός που μας συντάραξε όλους. Συνέβη σε μια δύσκολη περίοδο που είχαμε να αντιμετωπίσουμε πανδημία, πλημμύρες και όλο αυτό δυσχέρανε την κατάσταση. Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη ένα έργο, το αεροδρόμιο, που είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα που συμβαίνουν αυτή την περίοδο στην Ευρώπη. Χωρίς αντιπλημμυρικές μελέτες. Και έτσι αναγκάστηκαν άνθρωποι να βγαίνουν από τα σπίτια τους με βάρκες. Αυτό είναι λυπηρό. Δεδομένου το χρόνιο προβλήματος της γραφειοκρατίας, ορισμένα από τα προβλήματα δεν έχουν επιληθεί ακόμη. Βέβαια, έχουμε μια δημοτική αρχή με επικεφαλής έναν δήμαρχο, ο οποίος έχει καθαρά χέρια, έχει εντυμότητα και είμαι σίγουρη ότι το έργο που ξεκίνησε την πρώτη τετραετία θα το ολοκληρώσει τη δεύτερη. Βούληση υπάρχει,
καθαρά χέρια, όπως ανέφερα και πριν, είναι δύσκολο να τα βρει κανένας στην εποχή μας. Είναι εξαιρέσεις. Και άλλωστε, όπως είπε ο Τσαρούχης, πορευόμαστε με τις εξαιρέσεις μας. Όντως, από την Αθήνα ήρθα στο Καστέλι. Καθώς ο μπαμπάς μου είναι ιδιοκτήτης εταιρείας μεταφοράς καυσίμων και δαπανά πολλές ώρες της ημέρας του στη δουλειά, και η μητέρα μου πηγαίνω έρχεται στο εξωτερικό λόγω σπουδών. Και εγώ είμαι εδώ με τη γιαγιά μου και με τα αδέρφια της, τους θείους μου, και σε ένα περιβάλλον υψηλού μορφωτικού επίπεδου, οπότε είναι πολύ υποστηρικτικό για μένα. Είμαστε μια πολύ δεμένη και αγαπημένη οικογένεια και πολλές φορές πηγαίνω κι εγώ στην Αθήνα πολύ συχνά και με επισκέπτονται και γονείς μου. Έχω καταφέρει να ισοσταθμίσω και να εξισορροπώ με τον τρόπο που εργάζομαι και κινούμε και τα θετικά και τα αρνητικά και των δύο πλευρών. Οπότε βιώνω και την πόλη αλλά και την επαρχία.